η Βασιλεία του Θεού. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της προηγούμενης Κυριακής, 20 Ιουνίου 2022, τελείωνε ως εξής. Ζητείτε δε πρώτον Κυρίως την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάνω σε αυτήν την αναζήτηση ο Θεός θα σας δώσει όσα είναι αναγκαία, αυτάρκεια, πνευματικά και υλικά αγαθά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δίδασκε τον λαό λέγοντας «Μετανοείτε, αλλάξτε φρόνημα γιατί η Βασιλεία των Ουρανών έχει πλησιάσει». Ο Χριστός αρχίζει τη διδασκαλία του λέγοντας ακριβώς τα ίδια λόγια. «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Βασιλεία του Θεού και Βασιλεία των Ουρανών είναι δύο ταυτόσιμες έννοιες. Τι είναι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού? Ο Χριστός στο λόγο του χρησιμοποιεί παραδείγματα και λέξεις από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι μιλάει για πίμνη, πρόβατα και ερήθεια, για άμπελο και σικιά και άλλα. Έτσι με χτιστές καθημερινές λέξεις και έννοιες προσπαθεί να κάνει κατανοητή την αλήθεια. Έτσι και η έκφραση Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών είναι μια ανθρώπινη κατάσταση την οποία χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μιλήσει περί αληθείας του Θεού. Η λέξη Βασιλεία φανερώνει το πολίτευμα μιας χώρας, μιας πόλης, μιας κοινότητας. Πολίτευμα εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουμε στην πόλη, κράτος, κοινότητα. Έτσι έχουμε το βασιλικό πολίτευμα, το δημοκρατικό πολίτευμα, την προεδρική δημοκρατία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, την κομμουνιστική δημοκρατία και άλλες. Την εποχή του Χριστού το πολίτευμα ήταν η Βασιλεία. Έτσι ο Χριστός χρησιμοποιεί τη Βασιλεία ως ανθρώπινο πολίτευμα για να δείξει το πολίτευμα του Θεού. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, ο αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος έχει κοινή την ουσία του Πατρός. Η οποία υποστασιάζεται σε τρία πρόσωπα. Του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Τριαδικός Θεός είναι μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Είναι τρία πρόσωπα σε μια πλήρη, τέλεια και αδιαίρετη ενότητα, την οποία η Αγία Γραφή την ονομάζει με την αρχαιοελληνική λέξη «εκκλησία», ίσον συνάθρηση σε ένα σώμα. Η Εκκλησία αυτή ως θεία πόλη έχει πολίτευμα, τον τρόπο δηλαδή που συνυπάρχουν τα τρία πρόσωπα, τον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστόν είχε φανερωθεί μέσα στην Εκκλησία η αίρεση του Αρίου. Ο Άριος Πρεσβύτερος της Εκκλησίας στην Βαυκαλίδα της Αλεξάνδρειας δίδασκε ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Πατρός, ίνποτε ότε ουκ ίν, δηλαδή δίδασκε ο Άριος για τον Υιό και Λόγο του Πατρός, ότι υπήρχε εποχή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε. Μέσω αυτής της διδασκαλίας ο Άριος έλεγε ότι ο Υιός είναι κτίσμα του Πατρός, άρα δεν είναι ίσα Θεός με τον Πατέρα. Το λάθος του Αρίου ήταν ότι εισήγαγε χρόνο στην άκτιστη πραγματικότητα της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες του 4ου αιώνα του απήντησαν ότι ο Υιός και Λόγος είναι συναίδιος του Πατέρα. Δηλαδή ο Υιός συνυπάρχει αχρόνος με τον Πατέρα, άρα είναι ίσα Θεός με τον Πατέρα. Καθώς και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει το Ευαγγέλιο του στην αρχή της δημιουργίας των πάντων. Ορατών και αοράτων, ο Υιός και Λόγος του Πατρός προϋπήρχε μαζί με τον Πατέρα και ο Λόγος ήταν αχώριστος από τον Πατέρα και γι' αυτό ο Θεός είναι ο Λόγος. Από όλους τους συμμετέχοντες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που απάντησε στον Άριο και καταδίκασε ως πλάνη την διδασκαλία του, πιο αποτελεσματικά αντιμετώπισε τον Άριο, ο τότε διάκονος του Αγίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας,
Άγιος Αθανάσιος. Ο Άριος για να παγιδεύσει τον Άγιο Αθανάσιο τον ρωτά. Ο πατήρ γεννά τον ιό, θέλον ή μη θέλον. Η ερώτηση αυτή είναι παγίδα, ήταν παγίδα. Γιατί αν ο Άγιος Αθανάσιος απαντούσε ότι ο πατήρ γεννά τον ιό θέλον, θα του έλεγε ο Άγιος ότι αν ο ιός είναι γέννημα του θελής, της θελήσεως, άρα της ενέργειας του πατρός, συνεπώς είναι κτίσμα. Αν πάλι ο Άγιος Αθανάσιος απαντούσε ότι ο πατήρ γεννά τον ιό μη θέλον, τότε ο Άγιος έλεγε ότι ο πατήρ γεννά αναγκαστικά εξ απόρειας τον ιό, συνεπώς ο ιός είναι μια αναγκαιότητα του πατρός. Ο Άγιος Αθανάσιος όμως απαντά στον Άριο. Ο πατήρ γεννά τον ιό ούτε θέλουν ούτε μη θέλουν, αλλά αγαπητικός, δηλαδή ελεύθερα. Συνεπώς ο πατήρ αγαπητικός γεννά τον ιό και αγαπητικός εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ο τρόπος, το πολίτευμα που συνυπάρχουν ο πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη του πατρός, η οποία είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα. Άρα η έκφραση «Βασιλεία του Θεού» δηλώνει την άκτιστο εκκλησία των τριών προσώπων, της οποίας το πολίτευμα ως τρόπος συνύπαρξης είναι η οντολογική ανιδιοτελής αγάπη. Αυτή η εκκλησία έγινε φανερή στους ανθρώπους με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου Χριστού. Ο Χριστός είναι η αληθινή εκκλησία, διότι ενώνει στην θεανθρώπινη φύση του τον άκτιστο τριαδικό Θεό με τον κτιστό κόσμο. Αφού ο Χριστός είναι η τέλεια υποστατική ένωση του ακτίστου και του κτιστού στο πρόσωπο του Λόγου, οι άνθρωποι ελεύθερα εγκεντρίζονται δια του βαφτίσματος και του χρίσματος στο Χριστό, γενόμενοι έτσι μέλη αυτού του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Πολύθεμα της ακτίστου Εκκλησίας είπαμε ότι είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Λέει ο Χριστός, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Τι εννοούμε στην Καινή Διαθήκη με τον όρο δικαιοσύνη του Θεού? Στην παραβολή των εργατών του Αμπελώνος λέγει ο Χριστός ότι ο Κύριος του Αμπελώνα πήρε κάποιους εργάτες για να εργαστούν στον Αμπελώνα του. Από το πρωί και συμφώνησε να τους δώσει ως ημερομίσθιο ένα δινάριο. Αργότερα κατά τη δέκα πήρε κι άλλους εργάτες να εργαστούν στον Αμπελώνα λέγοντάς ότι είναι δίκαιο, θα σας το δώσω. Ό,τι είναι δίκαιο θα σας το δώσω. Το ίδιο πήρε εργάτες και στις 12 το μεσημέρι και στις 3 και την τελευταία ώρα. Όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, ο Κύριος του Αμπελώνα τους πλήρωσε όλους με ένα δινάριο. Οι εργάτες που δούλευαν από το πρωί διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι δεν είναι δίκαιο να πληρωθούν όλοι το ίδιο. Και τους απαντά ο Κύριος του Αμπελώνα. Πού σας αδικώ? Σας δίνω ό,τι συμφωνήσαμε, ένα δινάριο. Αν εγώ θέλω να δώσω το ίδιο σε όλους εσάς, τι σας νοιάζει? Ο Αμπελώνας είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Η πληρωμή των εργατών είναι η ανιδιοτελής του αγάπη, η οποία είναι το πολίτευμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει «Άδικος εστί ο Θεός, η γάρ δικαιοσύνη αυτού αγάπη εστί». Ο Θεός είναι άδικος κατά το ανθρώπινο, διότι η δικαιοσύνη του είναι η αγάπη του. Στο Απολυτήριο του Σταυρού η Εκκλησία ψάλλει «Σώσον Κύριε τον λαό σου και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, το σών λαόν των λαών σου Κύριε την Εκκλησία σου», δηλαδή φύλαξέ την με το πολίτευμά του. Του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι η φανέρωση της άπειρης και ανιδιοτελούς αγάπης του Θεού. Συνεπώς, το πολίτευμα του Σταυρού είναι η άπειρη και ανιδιοτελής αγάπη του Θεού. Ο ιερός Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Κύριος ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας, γράφει «Και γάρ η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Η Εκκλησία γίνεται ορατή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Θεία Ευχαριστίας είναι το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με την ευλογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐ και ίσως αιώνας των αιών. Αμήν. Ευλογημένη ας είναι η Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Ο τρόπος της ενότητος και της συνύπαρξης, δηλαδή
της Εκκλησίας εν ιδιωτελή αγάπη. Νυν και αΐ, τώρα και πάντα. Στη Θεία Λειτουργία διώνουμε την Εκκλησία, ζούμε ως Εκκλησία δια της ανιδιωτελούς αγάπης. Η Θεία Λειτουργία για αρκετούς αιώνες δεν είχε απόλυση, δηλαδή δεν έκλεινε, δεν τελείωνε, διότι ο πιστός μέσα στη Θεία Λειτουργία ζει τη Βασιλεία, Εκκλησία εν δικαιοσύνη, ανιδιωτελής αγάπη, και αυτό καλείται να συνεχίζει, να το ζει και μέσα στην καθημερινότητά του, στην κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Ο τρόπος ζωής μέσα στην Εκκλησία είναι η κοινότητα. Τα πάντα είναι κοινά σε όλους. Τα υλικά αγαθά, η προσευχή, η νηστεία, οι χαρές, οι λύπες, οι αγωνίες, κανείς δεν μπορεί να ιδιωτεύει μέσα στην Εκκλησία. Ο Λόγος με την ενανθρώπισή του κάνει ως πρόταση στους ανθρώπους αυτή την καινή κτήση, το νέο τρόπο ζωής, την Εκκλησία, όπου η ζωή κοινωνείται μέσα από την ανιδιωτελή αγάπη. Γι' αυτό όταν λέει ο Χριστός, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα όσα είναι αναγκαία, ο Θεός θα σας τα δώσει. Εννοεί να ζητάμε πρώτα την Εκκλησία, την κοινότητα, εκεί που τα πάντα κοινωνούνται, μέσα σε ανιδιωτελή αγάπη. Συνεπώς, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι που θα έρθει στο μέλλον, μετά θάνατον. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι μια έξοδος από αυτή τη ζωή για κάπου αλλού. Η Βασιλεία του Θεού βιώνεται τώρα ως Εκκλησία, συνύπαρξη, κοινότητα της οποίας το πολίτευμα είναι η ανιδιωτελής αγάπη. Στην Αγία Γραφή και στην Υμνολογία η Εκκλησία αναφέρεται ως Βασιλεία, νύμφη, νυμφώνας, άμπελος, λιχνία, πίμνη, κυβωτός, πόλης, Νέα Ιερουσαλήμ, Άνος Ιών, Ισραήλ και άλλα. Κάτι που δηλώνει τη Βασιλεία των Ουρανών ίσον Εκκλησία ως ιστορική πραγματικότητα του τώρα.